Καλούμασταν προχθές βιαστικά την Τετάρτη να πάρουμε μία απόφαση συγκεκριμένη σαν έκτακτο θέμα, περνώντας το συγκεκριμένο ζήτημα που είναι ένα πολύ κοινωνικό θέμα, όταν σήμερα, μετά από αίτημά μας να συνεδριάσουμε με μόνο αίτημα αυτό, σήμερα, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είχαμε ολοκληρωμένη την εισήγηση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου, την οποία την πήραμε σήμερα τελικά ολοκληρωμένη και επικαλεστήκαμε τους λόγους τους οποίους πριν από λίγο αναφέρατε, εκ παραδρομής της υπαλλήλου και ούτω καθεξής. Άρα παίρναμε προχθές την απόφαση, ίσως να μην ήταν σωστή η απόφαση. Δεν θα αναλογώ πάρα πολύ, γιατί πριν από λίγο μας δόθηκε ευκαιρία, ακούσαμε τους εκπροσώπους, ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον Δήμαρχο, ακούσαμε τους πάντες. Κύριε Δήμαρχε, με λύψη μου θα πω ότι τη λέξη λαϊκισμό την ακούω αρκετά τακτικά από το στόμα σας απέναντί μας, άρα ίσως εμείς και στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο λαϊκίζουμε. Τι να κάνουμε, κάποιες φορές μπορεί και να μην είμαστε αρεστοί μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Αποστράστε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, ακούσαμε σε κάτι που αναρτήσατε ότι ακολουθούμε συγκεκριμένες νοοτροπίες και μπορεί αυτές οι νοοτροπίες να μην είναι υπέρ του συνόλου των πολλών για το καλό κοινό σκοπό των πολλών, αλλά να εξυπηρετούν άλλα πράγματα. Ενώ είπατε ότι καλούμαστε να πάρουμε και σκληρές αποφάσεις, μιας και μπλεχτήκαμε με τα κοινά και με την τοπική αυτοδιοίκηση και θα συγκρουστούμε γι' αυτό. Εάν λοιπόν εσείς κρίνετε ότι όλες οι αποφάσεις οι οποίες παίρνει η πλειοψηφία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι σωστές και ότι εσείς κάνετε όντως σκληρές, παίρνετε σκληρές αποφάσεις και συγκρούεστε έναντι αυτών που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε, τι να κάνουμε λοιπόν? Το μόνο που δεν ζητήσατε είναι να συμφωνευτούμε στο σώμα, να παίρνετε αποφάσεις εσείς, να συμφωνούμε εμείς και νομίζω ότι κάποια στιγμή η παρουσία μας εδώ μπορεί και να μην είναι και αναγκαία. Εγώ δεν θα κουράσω άλλο με αυτό και εμείς, η δικιά μας ομάδα, η άποψη είναι ναι στην ανανέωση των συμβάσεων και των 18, γιατί πριν από χρόνια στο χωριό μου πήγε να κλείσει ο παιδικός σταθμός και απλά οι γονείς κάνανε μια κίνηση προς την περιφέρεια και η περιφέρεια εκεί που έπρεπε και βρέθηκε τρόπος και δεν φτάσαμε εκεί. Και όσον αφορά το κομμάτι ησυχία, παρακαλώ, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητάμε, πίστευα ότι όλα για δουλειά σήμαινε ότι θα κάνουμε υποδομένες δομές και θα δώσουμε το δικαίωμα στον κόσμο να δουλέψει. Όχι να στερήσουμε το δικαίωμα από κάποιους ανθρώπους που ήδη δουλεύουν και ζουν τις οικογένειές τους να μείνουν εκτός δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, επειδή ξανακούστηκε το τι σημαίνει ώρα για δουλειά, δεν θα το αποδείξουμε σε ένα μήνα, έτσι. Έχουμε 4 χρόνια μπροστά μας. Λοιπόν, μετά.